Ο Σύλλογος του Ενίσιου Δέλτα για ακόμη μια φορά δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο και στέκεται δίπλα στον πολίτη, καθώς προχώρησε στην επιδιόρθωση της Ιρλανδικής Διάβασης στην περιοχή των Αγγλιοστασίων στο Δέλτα του Εύρου με σκοπό να προφυλάξει εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Εμείς θα συνεχίσουμε, προνοούμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας στο να διαμορφώσουμε και να φτιάξουμε, να μορφύνουμε μάλλον να πω, το Δέλτα του Εύρου, το σπίτι μας όπως είπαμε. Πήραμε μια πρωτοβουλία να επιδιορθώσουμε αυτό την Ιρλανδική Διάβαση, η οποία με τον καιρό έχει καταστεί επικίνδυνη και επειδή γίνεται και διέλευση από εκεί των οχημάτων και μελών του Συλλόγου και επισκεπτών γίνεται, αποφασίσαμε για να μην έχουμε κάποιο τραγικό αποτέλεσμα όπως είχε συμβεί πριν πολλά χρόνια. Βέβαια εκείνο είχε γίνει με το νερό που είχε παρασύρει κάποιον. Για να μην γίνει κανένα τέτοιο παρόμοιο, γιατί δημιουργήθηκε ένας μεγάλος κρατήρας μέσα στη μέση, και αποφασίσαμε να, με ιδία χέρια και ιδία μέσα και με οικονομικά μέσα δικά μας, να το επιδιορθώσουμε και να το φτιάξουμε. Εντοπίζοντας την ολιγορία των αρμοδίων αρχών και βλέποντας τον κίνδυνο σε επερχόμενες βροχοπτώσεις και με την επικείμενη κάθοδο νερών κατά τη χειμερινή περίοδο, ο Σύλλογος Ενίσιο Δέλτα ανέλαβε δράση και επιδιόρθωσε την άθλια κατάσταση του τσιμέντου της Ιρλανδικής Διάβασης, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές πέρασμα τόσο για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και για τους επισκέπτες. Με κρούσεις που κάναμε σε διάφορους φορείς, είδαμε ότι ήμασταν στο θα. Και τα περιθώρια ήταν στενεύαν. Το ΕΒ ήθελε να ανοίξει το φράγμα εκεί που έχει και για να κρατήσει τα νερά. Έπρεπε να γίνει αυτή η κατασκευή πριν ανοιχτεί το φράγμα. Και αποφασίσαμε, αναλάβαμε δράση και ξεκινήσαμε να πάμε να το επιδιορθώσουμε. Να το φτιάξουμε για να είναι ασφαλής πλέον, μέσα εισαγωγικά αυτό, η διάβαση από εκεί. Δηλαδή, το επικίνδυνο το κομμάτι εκεί, γνωρίζουμε στις Ιρλανδικές Διαβάσεις, είναι το αν αυξηθεί η στάθμη του νερού, είναι πλέον επικίνδυνο να περάσει. Πού αρχίζει ο εθελοντισμός όμως και πού τελειώνει? Ερώτημα που μένει απάντητο τα τελευταία χρόνια, καθώς βλέπουμε όλο ένα και περισσότερους πολίτες να αναλαμβάνουν δράση εκεί όπου η πολιτεία λόγω γραφειοκρατίας ολιγορεί να επέμβει. Όχι, ο εθελοντισμός πρέπει να βοηθάει και να είναι δίπλα στις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες πρέπει να παίρνουν την πρωτοβουλία. Όταν όμως επισημαίνεται ένα πρόβλημα και οι υπηρεσίες δεν δραστηριοποιούνται άμεσα, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα. Πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να γίνει πέρσι. Οι υπηρεσίες, καμία υπηρεσία, όποια είναι υπεύθυνη εκεί πέρα, δεν δραστηριοποιήθηκε και έτσι εμείς σαν εθελοντές και σαν μέλη του συλλόγου μας, βλέποντας τον κίνδυνο που υπάρχει, αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό το έργο. Αυτά πρέπει να τα κάνουν οι υπηρεσίες. Βέβαια, ξαναλέω ότι εμείς είμαστε δίπλα για να βοηθήσουμε και θα βοηθούμε σε ό,τι χρειάζεται, προπαντός μέσα στο Δέλτα, ό,τι χρειάζεται. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλία υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες και να τα κατασκευάζουν αυτοί πιο μπροστά. Αλλά στο ελληνικό δημόσιο λειτουργούμε πάντοτε με ρυθμούς αλιγκαριού.